Για το αγγέλο της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων την κλίν του Δαβίλ, ο ανοίγων και ουδής κλείσει, και κλείων και ουδής ανοίξει. Είδα σου τα έργα, ιδού, δέδοκα ενώπιον σου θύραν ανεωγμένην, ειν ουδής δύναται κλείσε αυτήν, ότι μικράν έχεις δύναμην και ετήρησάς μου των λόγων, και ου κυρνήσω το όνομά μου. Ιδού, δίδομοι εκ της συναγωγής του σατανά των λεγόντων εαυτούς Ιουδαίους είναι, και ου κυσί, αλλά ψεύδονται. Ιδού, ποιήσω αυτούς είναι αήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιον των ποδών σου, και γνώσιν ότι εγώ ηγαπησάσαι, ότι ετήρησας των λόγων της υπομονής μου, καγώς ετηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού, της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης, πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Έρχομαι ταχύ, κράτη ο έχεις, ή να μη δεις λάβει των στεφανών σου. Ο νικών πίσω αυτών στήλων εν το ναό του Θεού μου, και έξω ο μη εξέλθει έτη, και γράψω επ' αυτών το όνομα του Θεού μου, και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Καινής Ιερουσαλήμ, ή καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το κενόν. Ο έχονους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Και το αγγέλο της εν Φιλαδελφία εκκλησίας γράψω. Είναι η έκτη επιστολή, αγαπητοί μου, που αποτείνεται προς τον άγγελον επίσκοπον της εκκλησίας της Φιλαδελφίας, η οποία Φιλαδέλφια έκειτο νότιο-ανατολικά των Σάρδεων. Η πόλη της Φιλαδελφίας ιδρύθη υπό του Ατάλου του Δευτέρου, του Φιλαδέλφου, του και βασιλέως της Περγάμου. Επί Τιβερίου ονομάζεται η πόλη Νεοκεσάρια και επί Ουεσπασιανού επήρε και την επιπλέον προσωνυμίαν Φλαβία, δηλαδή Φλαβία Νεοκεσάρια. Η επιστολή έχει δύο ομοιότητες προς την επιστολή προς τον επίσκοπο της Σμύρνης. Η πρώτη, ότι λείπει τελείως κάθε ψόγος, κάθε κατηγορία, κάθε επίπληξης. Είναι επιστολή μόνο γεμάτη από επένους. Και η δευτέρα ομοιότης, ότι κατακρίνονται οι Ιουδαίοι, όπως και εκεί στην επιστολή της Σμύρνης, ως συναγωγή του σατανά, ένεκα του μίσους των προς τους χριστιανούς. Τάδε λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων την κλίν του Δαβίδ, ο ανοίγων και ουδής κλείσει, και ο κλείων και ουδής ανοίξει. Είναι το προήμιον της επιστολής. Τα εξής λέγει εκείνος ο οποίος είναι Άγιος και αληθινός, αυτός που έχει το κλειδί του Δαβίδ, αυτός που ανοίγει και κανένας δεν μπορεί να κλείσει, και αυτός που κλείνει και κανένας δεν μπορεί να ανοίξει. Το προήμιον, αγαπητοί μου, της επιστολής είναι ανάλογον με τα περιγραφωμένα συνθήκας ζωής της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας που αναφέρεται εις το περιεχόμενο της επιστολής, όπως θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά ας δούμε όμως με μια σύντομη ανάλυση και το προήμιον της επιστολής. Τάδε λέγει ο Άγιος, ο αληθινός. Είναι θείες προσωνυμίες Άγιος και αληθινός που απονέμονται τώρα εις τον Χριστόν. Άγιος χαρακτηρίζεται εις την Παλαιάν Διαθήκη μόνον ο Θεός. Μόνον ο Θεός. Και συνεπώς ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αποκαλείται Άγιος εις την Καινή Διαθήκη, είναι ο Ιαχβέ. Είναι ο Κύριος. Είναι ο Θεός της Παλαιάς
Διαθήκης. Ω κάποτε αυτό να το είχαμε αντιληφθεί, ή τουλάχιστον να το είχαν αντιληφθεί αυτό οι αιρετικοί χιλιαστέ, να το είχαν αντιληφθεί ότι ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον βλασφήμως αποκαλούν κτίσμα του Θεού. Ο Άγιος και ο Αληθινός, ομοίως αληθινός, θεία προσωνυμία, αναφέρεται στον Θεό. Αλλά δεν σημαίνει εδώ, όταν λέγει αληθινός, τον φιλαλήθη, εκείνον ο οποίος λέει την αλήθεια, αλλά εννοεί τον γνήσιον, εννοεί τον πραγματικόν Θεόν. Αυτό που λέμε ο αληθινός Θεός, δηλαδή ο πραγματικός Θεός, όχι ο Θεός που λέγει την αλήθεια, αλλά ο πραγματικός Θεός. Συνεπώς, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι όντως Θεός, είναι Θεός αληθινός. Βέβαια πάλι οι χιλιαστέ λέγουν, και πού το βλέπετε εσείς γραμμένο? Μα σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Σε ολόκληρη. Μα τότε πως ερμηνεύετε, κύριε αιρετικοί, εσείς? Λέγει ο προφήτης Ισαΐας, 65 κεφάλαιων, στίχος 16. Όπως αντιλαμβάνεστε, σας βοηθάω να παίρνετε απολογητικά στοιχεία για να ξέρετε όχι μόνο τον εαυτό σας να κατοχυρώνετε, αλλά και τους γύρω σας όταν έχετε να αντιμετωπίσετε αιρετικές θέσεις. Λέγει λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας, ευλογήσου σιγάρ των Θεών των αληθινών, και οι ομνίοντες επί της γης ομούνται των Θεών των αληθινών. Ώστε λοιπόν ο Θεός ο αληθινός είναι ο Γιαχβέ. Ο Ιησούς Χριστός λέγεται ο Άγιος ο αληθινός. Συνεπώς ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Ποιος άλλος παρά ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης. Και όπως γράφει ένας αρχαίος σχολιαστής το εξής, δια τον Ιησού Χριστόν, επάνω στο σημείο αυτό της Αποκαλύψεως, Άγιος, αληθινός, ου μη μετουσία αλουσίαον τι ούτως αυτός εστίν ο Θεός Λόγος. Δηλαδή ότι είναι Άγιος, αληθινός, όχι εκμετοχής, όχι όπως ακριβώς ένα σίδηρος που δεν είναι μαγνήτης, από τη γυτνίασή του με έναν μαγνήτη μέσα στο χώρο, στο πεδίο το μαγνητικό, αποκτάει και αυτός, ο σίδηρος αποκτάει μαγνητική ιδιότητα εκμετοχής. Όχι, όταν λέγει ο Άγιος ο αληθινός, δεν είναι εκμετοχής, αλλά είναι στην ουσία Άγιος και αληθινός. Δηλαδή είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι αυτός ο Θεός Λόγος. Ακόμη σε μια προέκταση της λέξεως του χαρακτηρισμού αληθινός, θα μπορούσαμε να υπούμε ότι είναι και ο πιστός, ο αξιόπιστος, ο πιστός εις τας υποσχέσεις του Θεός, όπως εξάλλου συνάγεται και από τα επόμενα. Τι να το κάνει, εσείς το κάνετε. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν ως Θεός είναι ο Άγιος και ο αληθινός. Ως άνθρωπος δε, η ανθρωπίνη του φύσης είναι ο έχων την κλίν του Δαβίδ, αυτός που έχει το κλειδί του Δαβίδ. Κοιτάξτε λοιπόν, μέσα σε έναν χαρακτηρισμό, σε μια φράση, περιέχεται η θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Ό,τι είπαμε αναφέρεται εις την θεία φύση, τώρα εις την ανθρωπίνη φύση. Τάδε λέγει ο Άγιος ο αληθινός, ο έχων την κλίν του Δαβίδ. Τα δύο πρώτα στη θεία φύση, το τρίτον, το τελευταίο, εις την ανθρωπίνη φύση. Διότι πράγματι, όταν ομιλεί ότι κρατάει το κλειδί του Δαβίδ, δεν μπορεί να αναφέρεται στην θεία φύση αυτό, αλλά στην ανθρωπίνη.
Και μην ξεχνάτε, αγαπητοί μου, το τόνισα, το τονίζω, και μέχρι που να ζω να με βοηθάει ο Θεός να το τονίζω. Ποιος ο Ιησούς Χριστός? Ο Θεάνθρωπος. Ούτε μόνο Θεός, ούτε μόνο άνθρωπος. Θεάνθρωπος. Αν δεχθείς την θείαν φύση και αρνηθείς την ανθρωπίνη, την οποία βεβαίως προσέλαβε εν χρόνο, τότε αρνείσαι τη σωτηρία σου. Αν δεχθείς μόνο την ανθρωπίνη φύση και δεν δεχθείς τη θεία φύση, τότε ετορπίλησες τη σωτηρία σου. Η σωτηρία σου μόνο εάν δεχθείς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ότι είναι ο ενανθρωπίσας Θεός, ο Θεάνθρωπος. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Τι σημαίνει όμως ότι κατέχει ο Ιησούς την κλίν του Δαβίδ, το κλειδί του Δαβίδ? Το κλειδί, όπως ξέρετε, πάντα είναι το σύμβολο της εξουσίας. Και συνεπώς η κλίς του Δαβίδ είναι η μεσιακή εξουσία. Μάλιστα ο προφήτης Ισαΐας το 22 κεφάλαιο στίχον 22 μας λέει τα εξής: «Και δώσω την δόξαν Δαβίδ αυτό, εις αυτόν, και άρξει και θα αρχίσει και ουκέστε ο αντιλέγον». Δεν θα υπάρχει κανείς αντικείμενος. «Και δώσω αυτό την κλίδα οίκου Δαβίδ επί το ώμο αυτού», επάνω εις τον ώμο του. Θα του δώσω την κλίδα του Δαβίδ, την εξουσία του βασιλικού οίκου, ή την μεσιανικότητα κατά την ανθρωπίνη φύση. Θυμηθείτε παρακαλώ τι είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στην υπεραγίαν Θεοτόκον, ότι αυτός θα είναι απόγονος του Δαβίδ, απόγονος του Δαβίδ, αυτόν που θα γεννήσεις κατά την ανθρωπίνη φύση. Και ανοίξει, αφού θα κρατάει την κλίδα, και ανοίξει και ουκέστε ο αποκλείον, και κλείσει και ουκέστε ο ανοίγων. Θα κλείσει, δεν θα μπορέσει κανένας να ανοίξει. Ανοίγει, δεν θα μπορέσει κανένας να κλείσει. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αξία. Θα δείτε ότι αναφέρεται στο περιεχόμενο της επιστολής. Γι' αυτό το προήμιον δεν είναι τι άλλο παρά μια αντανάκλαση του περιεχομένου της επιστολής. Δηλαδή η έννοια του όλου χωρίου του προημίου είναι η εξής: εγώ είμαι ο Άγιος και ο αληθινός Θεός, που ως ενανθρωπίσας έχω πάσαν την εξουσία επί της ιστορίας. Αυτό θα πει το όλο χωρίο. Εγώ είμαι ο τάδε, λέγει ο Άγιος και ο αληθινός, ο έχω την κλίν του Δαβίδ. Όλα, εάν έχετε προσέξει τα προήμια των επιστολών που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, 6 προήμια, εάν έπρεπε αυτά να σειραφούν και να αναλυθούν, θα είχαμε μία θαυμασία και θεολογικοτάτη εικόνα της θεανθρωπίνης φύσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τώρα εισερχόμεθα εις το κύριον θέμα της επιστολής. Είδα σου τα έργα, γνωρίζω τα έργα σου. Πρότασης που επαναλαμβάνεται διαρκώς σε κάθε επιστολή και φανερώνει τον παντεπόπτην Κύριο. Ο Χριστός τα ξέρει όλα. Ο Χριστός τα ξέρει όλα. Και αυτά που γίνονται φανερά, και αυτά που γίνονται κρυφά, και αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητος, και εκείνα που επιτελούνται και δισοδομούνται στους σκοτεινούς χώρους, τα ξέρει όλα. Αυτό, αν το ξέραμε, το κάναμε συνείδησή μας, ότι ο Χριστός τα ξέρει όλα. Και αν μοιάζει πολλές φορές τα πράγματα να μην πηγαίνουν καθόλου καλά και μάλιστα να χρονίζουν όλα αυτά, μην απογοητευόμεθα. Ο Χριστός τα ξέρει όλα. Κι άλλοτε σας το έχω πει, θα το πω πάλι. Είναι η εικόνα του υπνούντος Κυρίου μέσα εις το πλοιάριον που ταξιδεύει εις τη λίμνη Γενισαρέτ. Ο Κύριος κοιμάται, σηκώθηκε άνεμος, πελώρια κύματα ξεσήκωσε από την επιφάνεια της λίμνης,
οι μαθητές τρομάζουν, ο Κύριος κοιμάται, τον ξυπνούν και φωνάζουν: Κύριε, απολύμεθα, χανόμαστε. Πού ήταν ο Κύριος? Δεν εγνώριζε ότι γίνεται τρικυμία εις την λίμνη? Ο Κύριος κοιμάται, εντός εισαγωγικών, κοιμάται. Μοιάζει ότι δεν απαντά, μοιάζει ότι πράγματι απουσιάζει. Είναι παρόν ο Κύριος και τα γνωρίζει όλα. Ιδού δέδοκα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένη, ειν ουδείς δύναται κλείσε αυτήν. Ορίστε. Επειδή θα μπει στο κύριο θέμα, το οποίο έχει σχέση με μία πόρτα που ανοίγει, γι' αυτό είπε: Εγώ είμαι εκείνος που κατέχω το κλειδί του Δαβίδ, που όποιος, που όταν εγώ ανοίγω δεν κλείνει κανένας, και όταν εγώ κλείνω δεν ανοίγει κανένας, όπως σημειώνει ο προφήτης Ισαΐας. Σαν να έλεγε: Ανάτρεξε εις την Παλαιάν Διαθήκη στους προφήτας να είδεις, μη φοβάσαι. Δέδοκα, έχω δώσει μπροστά σου πόρτα ανοιγμένη, την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Ποια είναι αυτή η πόρτα η ανοιχτή? Σημειώσατε αυτό το ανεωγμένη, σημαίνει διαρκώς ανεωγμένη, και ο γραμματικός τύπος αυτό φανερώνει: διαρκώς ανεωγμένη, διαρκώς ανοιχτή αυτή η πόρτα. Ποια είναι λοιπόν αυτή η πόρτα την οποία δίδει εις τον επίσκοπον της εκκλησίας της Φιλαδελφίας, και την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει εφόσον ο Κύριος την διατηρεί ανοιχτή? Είναι η ακόλυτος ιεραποστολή, η ανεμπόδιστος ιεραποστολή. Αυτή είναι η ανοιχτή θύρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ιεραποστολική δράση παριστάνεται εδώ ως θύρα ανοιχτή. Δεν είναι τυχαία η εικόνα της ανοιχτής πόρτας που εκφράζει, εικονίζει την ιεραποστολή. Λίγο πιο κάτω, πού πιο κάτω, όταν θα τελειώσουν στα τρία κεφάλαια οι επτά επιστολές που στέλνει ο Κύριος, αρχίζει το τέταρτο κεφάλαιο με μία ανάλογη εικόνα. Και να, είδα θύρα ανοιγμένη στον ουρανό, θα πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, με τη διαφορά μόνο πως εκείνη η ανοιγμένη πόρτα στον ουρανό έχει άλλη έννοια, και εδώ η ανοιχτή πόρτα στην εκκλησία της Φιλαδελφίας έχει άλλη έννοια. Εκεί έχει την έννοια ότι μπορεί να βλέπει κανείς, ενώ πρώτα δεν μπορούσε, μπορεί να βλέπει κανείς τα Θεία Μυστήρια, τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Αυτό θα πει ανοιχτή πόρτα. Εδώ σημαίνει κάτι άλλο. Ο Απόστολος Παύλος τρεις φορές χρησιμοποιεί την ανοιγμένη πόρτα στις επιστολές του ή στις πράξεις των Αποστόλων. Θα σας αναφέρω μόνο μία, όταν γράφει στην πρώτη του προς Κορινθίους επιστολή 16,8 έως 9 τα εξής: Επιμενώ εν Εφέσο, γράφει στην επιστολή του, θα μείνω στην Έφεσο έως της Πεντηκοστής. Είχε μείνει δε τρία χρόνια εκεί περίπου στην Έφεσο. Θύρα γάρ μη ανέωγε μεγάλη και ενεργής και αντικείμενη πολύ, γιατί μου ανοίχθηκε μεγάλη πόρτα, η οποία είναι ενεργής και που πολύ είναι αντικείμενη. Με άλλα λόγια, έχω δουλειά, γι' αυτό μείνε τρία χρόνια. Έχω δουλειά. Εκείνοι οι οποίοι αντιλέγουν στο κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι πολλοί, και έχω δουλειά να κάνω. Αυτό θέλει να πει εις τους Κορινθίους. Φανερώνει λοιπόν ότι η πίστης εις τον Χριστόν, η θύρα που ανοίγει, προσέξτε,
ότι είναι μία υπόθεση περιφραγμένη σε ένα τόπο και βρίσκεται σε ένα περιβάλλον τελείως ξένο προς αυτήν. Ανοίγεται σε μια στιγμή μια πόρτα. Το καταλάβατε? Η εκκλησία σε ένα τόπο, σε ένα περιβάλλον. Είναι μαντρωμένη η εκκλησία. Ξαφνικά ανοίγει μια πόρτα. Αυτή η πόρτα που ανοίγει έχει σκοπό να γίνει γνωστή η πίστης σε οτιδήποτε είναι έξω από την πόρτα και που θα προέλθει αυτή η πληροφορία ότι είναι μέσα από την πόρτα. Μια μάντρα και έχει μια πόρτα. Ό,τι λοιπόν είναι απ' έξω, θα μάθει ο απ' έξω χώρος, θα μάθει ό,τι υπάρχει μέσα εις την εκκλησία. Και συνεπώς, όταν ο απ' έξω χώρος μάθει τι υπάρχει μέσα στην εκκλησία από την πόρτα, τότε ο απ' έξω χώρος θα γίνει και αυτός εκκλησία. Και έτσι ο περίβολος της πίστεως θα μεγαλώσει. Θα βγάλουμε τα παλούκια της μάντρας, να πω αυτή την έκφραση, θα τα πάμε πιο πέρα. Γιατί μεγάλωσε τώρα. Γιατί ανοίγοντας την πόρτα και βγαίνοντας έξω αυτοί που είναι μέσα, είπαν για την πίστη, προσήλκησαν τους ανθρώπους που ήταν απ' έξω, τους έφεραν μέσα. Τι θα πει τους έφεραν μέσα? Διευρύνθη η εκκλησία. Ο περίβολός της διευρύνθη. Αυτή η διεύρυνση δεν σημαίνει ότι έπαψαν να υπάρχουν φραγμοί. Είναι πάλι φραγμός, αλλά είναι πιο ευρύς. Και υπάρχει πάλι η πόρτα. Ούτε ο φραγμός λείπει ή οφείλει να μην λείπει, ούτε η πόρτα οφείλει να μην λείπει ποτέ. Γιατί? Διότι η είσοδος εκείνων που είναι θύραθεν έξω από την πόρτα θα γίνει μέσα κατόπιν προϋποθέσεων. Και ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις? Οι προϋποθέσεις είναι να μην υπάρξει ισοστάθμισης εσωτερικού και εξωτερικού. Γιατί αν υπάρξει ισοστάθμισης εσωτερικού και εξωτερικού, σημαίνει τότε επάγωσε η εκκλησία. Όπως πολύ εύστοχα κάποιος νεότερος ερμηνευτής είπε το εξής παράδειγμα. Είναι η εκκλησία ένας λέβητας που βράζει μέσα νερό. Είναι η ζέση των πιστών της εκκλησίας. Από τόμος πέφτει μια μεγάλη ποσότητα κρύου νερού, σταματάει η βράση και μετά δεν είναι δυνατόν να ανέβει η θερμότης και να δημιουργήσει πάλι βρασμόν. Αυτό συνέβη όταν η εκκλησία έγινε ελευθέρα και δεν άρχισε να μην υπάρχει αυστηρότητα στην είσοδο των απ' έξω. Με την αυστηρότητα της κατηχήσεως έμπαιναν μέσα, επειδή έγινε ελευθέρα η εκκλησία, και πολλοί εισήρχοντο μέσα στην εκκλησία με κάποια χαλαρότητα. Από τόμος έπεσε η βράση, εκείνος ο ζήλος των χριστιανών. Γιατί? Γιατί μπήκαν πολλοί μέσα στην εκκλησία που δεν είχαν ζήλων. Μπήκανε χωρίς κατήχηση, μπήκανε αβαΐς, χωρίς γνώση. Και το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένα ισοστάθισμα εξωτερικού και εσωτερικού. Δηλαδή πάγωσε η εκκλησία. Δηλαδή μία ισοστάθμιση πίστεως και απιστίας. Μην πάτε μακριά. Αυτή τη στιγμή είναι όλοι βαπτισμένοι οι Έλληνες. Είναι όλοι πιστοί άνθρωποι? Είναι όλοι πιστοί? Δεν είναι. Γιατί? Διότι ανοίχθηκαν οι μάντρες, για να μην πω κάτι άλλο, περίπου ευγήκαν τα παλούκια της μάντρας και ισοπεδώθηκαν. Ας μην το πω όμως αυτό. Ας μην το πω. Απλώς έγινε μια μεγάλη διεύρυνση, μπήκαν οι απ' έξω, με αποτέλεσμα να πέσει η θερμοκρασία της πίστεως και του ζήλου των πιστών. Φοβερό αυτό, ε? Προσέξατε το? Φοβερό. Η εικόνα της θύρας, η οποία παραμένει
ανεωγμένη, περιγράφει παραστατικότατα την κατάσταση ιεραποστολής της Εκκλησίας. Ορθώς ελέγχθη ότι Εκκλησία χωρίς ιεραποστολή είναι Εκκλησία χωρίς αποστολή. Ο σκοπός της ιεραποστολής είναι η διαρκής ανανέωσης του αριθμού των μελών της Εκκλησίας με στόχο την εκκλησιαστικοποίηση του σύμπαντος κόσμου, αλλά και η συνεχής κατάρτιση συνεχής των μελών της Εκκλησίας. Αν υποτεθεί εσείς ότι παρακολουθήσατε κάποτε παιδιά κατήχηση στο κατηχητικό σχολείο ή γενικά στο σχολείο, δεν είναι επαρκής. Δεν μπορείτε να πείτε ότι εγώ τα έμαθα στο κατηχητικό σχολείο και δεν έχω πια ανάγκη. Αυτή η κατάρτιση, η πνευματική κατάρτιση, είναι ένα έργο της Εκκλησίας διαρκές και πρέπει όλοι οι πιστοί έως θανάτου των διαρκώς να καλλιεργούνται και να προπαρασκευάζονται για τη Βασιλεία του Θεού διαρκώς. Συνεπώς έχουμε δύο έργα, δύο κατευθύνσεις. Ποιους θα φέρουμε από την πόρτα απ' έξω μέσα με να τους προσελκύσουμε εις την πίστη, και πώς θα καλλιεργήσουμε εκείνους οι οποίοι ήδη είναι μέσα στη μάντρα, μέσα στην Εκκλησία. Συνεπώς έχουμε εδώ δύο καταστάσεις, δύο ιεραποστολές. Μάλιστα θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχουμε τις εξής ονομασίες: εσωτερική ιεραποστολή και εξωτερική ιεραποστολή. Δεν είναι πάρα πολύ σωστή η έκφραση αυτή. Υπάρχει μία πιο σωστή. Λέμε ιεραποστολή για κάτι που αφορά τους έξω και ποιμαντική αυτούς που αφορά τους έσω. Αυτή τη στιγμή δεν κάνω εγώ σε εσάς ιεραποστολή, αλλά κάνω ποιμαντική. Ενώ αντιθέτως, αν θα πηγαίναμε σε αβαπτίστους ανθρώπους, σε ξένες χώρες, σε ανθρώπους που δεν έχουν γνώση του Θεού, εκεί θα κάναμε ιεραποστολή. Παρά τα αυτά, είτε πούμε ποιμαντική είτε πούμε ιεραποστολή, ουσιαστικά οι όροι αυτοί συμπίπτουν. Απλώς τους λέμε διαφορετικούς για κάποια διάκριση. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, Πράξεις 15:35, «Μετά δε την ασημέρας, είπε Παύλος προς Βαρνάβαν, επιστρέψαντες δι επισκεψόμεθα τους αδελφούς ημών, κατά πάσαν πόλη ενές κατηγγείλαμεν των λόγων του Κυρίου». Πώς έχουσι. Πάμε να δούμε εκεί που κάναμε την ιεραποστολή μας. Πάμε να δούμε πώς έχουν οι εκκλησίες εκεί. Είναι καλά? Ορθοτομούν? Στέκονται καλά? Προοδεύουν? Αλλά όταν θα πήγαιναν για δεύτερη φορά, θα έπρεπε αυτό να χαρακτηριστεί ως ποιμαντικών έργων. Εν τούτης, στη φρασιολογία μας λέμε δευτέρα αποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου. Συνεπώς, είτε ποιμαντική είτε ιεραποστολή πούμε, στην πραγματικότητα αυτά συμπίπτουν. Με μία ελαφρά μόνο σας είπα διάκριση. Αλλά τόσο διότι τα μέλη της στρατευωμένης εκκλησίας μεταφυτεύονται εις την θριαμβεύουσα εκκλησία με τον θάνατο, πεθαίνουν οι άνθρωποι, φεύγουν από την παρούσα ζωή, καταρτίζονται, προετοιμάζονται και αποχωρούν, όσο και δια την ανάγκη του Ευαγγελισμού νέων ψυχών, η Ιεραποστολή γίνεται αναγκαιοτάτη υπόθεση της Εκκλησίας μας. Θα λέγαμε ότι η Ιεραποστολή είναι εντολή αυτού του Κυρίου μας και μάλιστα είναι η τελευταία του εντολή. Γράφει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: «Πορεθέντε, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς Κυρίοι». Διδάσκοντες. Θα τους διδάσκετε Κυρίοι να φυλάκουν πάντα όσα εν επιλάμην ημί. Και εις τας πράξεις ο Κύριος λέει: «Και έσαι σαν οι μάρτυρες
θα γίνετε μάρτυρές μου. Για μένα θα μαρτυρήσετε στον κόσμο. Εν και Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει Ιεραποστολή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Ιεραποστολή είναι εντολή. Θα το πω άλλη μια φορά. Η Ιεραποστολή είναι εντολή. Όπως αδελφοί μου φέρνουμε την εντολή σήμα των πατέρων και της μητέρας του. Ού κλέψεις, ού μη κλέψεις, ού φωνέψεις. Έτσι φέρνουμε και την εντολή. Θα κάνεις Ιεραποστολή. Όπως θα εξομολογήσω ότι έκλεψες, εφώνεψες ή έκανες αλήθεια. Θα ανοίξετε την Καινή Διαθήκη από την πρώτη σελίδα έως την τελευταία, θα βρίσκεται διαρκώς εντολές. Όταν λέγει ο Κύριος, ή καλύτερα να πω ο Απόστολος Παύλος, γιατί είναι μια ειδική περίπτωση, χαίρεται. Πάλι νερό, χαίρεται. Δηλαδή, να έχετε χαρά. Τι θα λέγατε? Ότι αυτό είναι προαιρετικόν? Ότι δηλαδή, αν θέλω, έχω χαρά. Αν δεν θέλω, δεν έχω χαρά. Είναι εντολή. Εντολή να έχω χαρά. Είναι εντολή. Πρέπει να είσαι χαρούμενος χριστιανός. Εάν δεν είσαι ο χαρούμενος χριστιανός, σημαίνει δεν εγνώρισες τι σημαίνει είμαι χριστιανός. Δεν εγνώρισες τι σημαίνει είμαι σωσμένος άνθρωπος. Δεν εγνώρισες τι σημαίνει ότι ο Θεός μου έδωσε προνόμιο να με κάνει, να με υιοθετήσει, να γίνω κατά χάριν παιδί του και να μου δώσει τη μακαριότητα. Αν λοιπόν έχω αυτά όλα και τη μεγάλη ελπίδα της Βασιλείας του Θεού, μπορώ να είμαι λυπημένος άνθρωπος? Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος τι ελπίδι χαίροντες? Και μόνο που θα έχετε την ελπίδα της Βασιλείας του Θεού, πρέπει να πετάτε από τη χαρά σας. Δεν λέγει τι πίστη χαίροντες, τι ελπίδι. Διότι όταν έχω ένα αντικείμενο, συγγνώμη, μου λέγουν ότι θα μου δώσουν ένα αντικείμενο, το πιστεύω. Όταν χαίρω όμως για το αντικείμενο που θα πάρω, τότε αυτό δεν είναι πίστης, είναι ελπίδα. Και η ελπίδα δένεται με τη χαρά. Η ελπίδα είναι αρετή, η χαρά είναι αρετή. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος η χαρά. Θα το φανταζόσαστε λοιπόν ποτέ ότι είναι εντολή? Θα το φανταζόσαστε? Πολύ παραπάνω, αγαπητοί μου, κύριε Αποστολή. Και πλήθος άλλα πράγματα, πλήθος άλλα πράγματα που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι μπορεί αυτά τα πράγματα να είναι εντολές. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το στέγνωμα, το στέγνωμα των χριστιανών μας να βλέπουν τις 10 εντολές και τουλάχιστον να τις έβλεπαν σωστά. Γιατί αν τις έβλεπαν σωστά, με την ευκαιρία μάλιστα σας λέγω, αύριο Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα παρακαλέσω ιδιαίτερα όλους τους νέους και τους άνδρας, θα αναλύσουμε την εντολή ου μη χεύσεις. Δύο λέξεις. Ξέρετε τι πλούτος και τι έκτασης υπάρχει πάνω στο θέμα αυτό. Αν και προσκαλώ να έρθείτε αύριο, 8 με 9 απορίες, 9 με 10 η ομιλία, στον Άγιο Στυλιανό. Να φτάσουμε να μην μας χωράει, να γκρεμίσουμε τα ντουβάρια. Να ξεχυλήσουμε από τον ναό. Να έρθείτε. Μόνο άνδρες όμως, όχι μη γυναίκες, μόνο άνδρες. Όχι ότι δεν δεχόμαστε τις γυναίκες, δεν χωράει ο ναός. Εδώ πώς σας δεχόμαστε. Δεν χωράει ο νεός για αυτό το λόγο. Λοιπόν, αν βλέπαμε τις εντολές σωστά, τις βλέπαμε σωστά, τότε δεν υπήρχε αντίρρηση, αγαπητοί μου. Δεν υπήρχε αντίρρηση ότι πράγματι θα μπορούσε κανείς να βαθύνει. Αλλά δεν βαθαίνουμε, τις βλέπαμε ξόφαρτσα. Τι, ου μιχεύσε. Α, εγώ δεν μιχεύσα και τελείωσε η ιστορία. Άλλο αναλώνησες στην πορνεία, γιατί λες άλλη λέξη είναι αυτή. Δεν είναι μιχεία, είναι πορνεία. Άλλο αναλώνησες σε πράγματα διαστροφής και δεν ξέρω τι άλλο. Άλλο εάν τα μάτια σου αλώνησαν δεν ξέρω που και πώς και σε τι λιβάδια βόσκουν τα μάτια σου και η επιθυμία σου και η καρδιά σου. Και λες δεν εμίχευσες. Α, αγαπητοί μου, αν μπορούσαμε να ξέρουμε, αν μπορούσαμε. Ας είναι, γι' αυτό το λόγο γίνονται οι ομιλίες, γι' αυτό το λόγο να αφυπνιζόμε. Λοιπόν, επανέρχομαι. Ποιος προσποίουσε δόθη η εντολή της Ιεραποστολής όταν είπε πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη? Δεν βλέπουμε κάτι που να λέει εντέλομαι ημίν. Απλώς πηγαίνετε. Εντολή είναι, εντολή είναι. Προς τους ένδεκα,
Και μετά από την έξοδο της ζωής των 11 ή των 12, αν θέλετε παρακάτω, μαθητών, δεν θα ατονούσε η εντολή? Θα ατονούσε λοιπόν η εντολή. Η εντολή της Ιεραποστολής είναι μια εντολή εποχική, περιστατικού χαρακτήρος? Ασφαλώς, αγαπητοί μου, όχι. Απλούστατα, η εντολή δίδεται προς πάντας ανεξαιρέτως τους πιστούς. Όπως η αγάπη, αυτό θέλω να προσέξετε, εις το πρώτο τη στάδιο γίνεται εντολή, όταν λέει αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, τι είναι αυτό? Είναι εντολή. Όταν λέγει αγαπήσεις τον πλησίον σου, τι είναι αυτό? Εντολή. Για σκεφτείτε τώρα να πει ο σύζυγος εις την σύζυγόν του, σου δίνω εντολή να με αγαπάς. Τι λες εκεί, θα πει εκείνη, είναι θέμα εντολής να σε αγαπώ ή θέμα αφόρμητο? Δημιούργησε μου προϋποθέσεις να σε αγαπώ, εντέλεσε να σε αγαπώ. Φαίνεται παράξενο λοιπόν, αγαπητοί μου, να μας δίνει ο Θεός εντολή, εντολή να αγαπάμε? Παράξενο, παράξενο πράγμα. Λοιπόν, είναι το πρώτο στάδιο. Από τη στιγμή που θα πάρεις την εντολή να αγαπάς, κατόπιν αυτό δεν θα μείνεις εκεί, θα προχωρήσεις στο δεύτερο στάδιο. Θα σου γίνει ανάγκη να αγαπάς. Έτσι και η Αποστολή, από τη στιγμή που θα πάρεις την εντολή και θα αρχίσεις να αγαπάς τον Χριστόν, μετά δεν έχεις ανάγκη να σου δίνει ο Χριστός την εντολή. Θα σου γίνει ανάγκη να κάνεις η Αποστολή. Ακούστε πως το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος, Α Θεσσαλονικής 2,8. Ούτως ομοιρώμενοι, ομοιρώμενοι θα πει, έτσι με τέτοια θερμή αγάπη, ημών ευδοκούμεν μεταδούνε ημίν ου μόνον το Ευαγγέλιον του Θεού, αλλά και τα σε αυτόν ψυχάς, διότι αγαπητοί ημίν γεγένιστε. Λέγει ότι φιλοτιμούμεθα και έχουμε θερμή αγάπη, όχι να σας φέρουμε το Ευαγγέλιο διότι πήραμε εντολή από τον Χριστό να σας ευαγγελιστούμε, όχι, αλλά μαζί με το Ευαγγέλιο σας δίνουμε και τις καρδιές μας, την καρδιά μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτό από εντολή έγινε πια συνείδηση. Έγινε συνείδηση όταν προσφέρεις το Λόγο του Θεού βουτυγμένο μέσα στην καρδιά σου, μέσα στην αγάπη. Συνεπώς, προσέξτε, άμα πιστός, άμα Απόστολος. Αυτό θέλω να κρατήσω. Άμα θα πει συγχρόνως, τη στιγμή που έγινες πιστός, την ίδια στιγμή γίνεσαι και Απόστολος. Την ίδια στιγμή, άμα πιστός, άμα Απόστολος. Δεν είσαι Απόστολος, να το κριτήριο, δεν είσαι πιστός. Αν είσαι Απόστολος, είσαι πιστός. Σημαίνει ότι η πίστη σε καίει. Η πίστη δεν είναι για σένα μια υπόθεση μόνο ατομική. Είναι κάτι που θες να την πεις και στον άλλον. Αισθάνεσαι άσχημα. Μπαίνω, αγαπητοί μου, πολλές φορές, δεν ξέρω αν με ακούει τώρα και κανείς να είναι παρόν, ή περισσότεροι από έναν. Σε ένα ταξί να πάω στο 303, πέφτει κάθε Δευτέρα το πρωί, να προλάβω εκεί το μάθημα κτλ. Και υπάρχουν φορές που έχω πάντα μέσα στην τσάντα μου κάτι, ένα έντυπο να δώσω στον οδηγό, να του πιάσω κουβέντα. Τι κάνουν τα παιδιά σας? Έχετε παιδιά? Τάχτε στον δρόμο του Θεού τα παιδιά σας? Πάτε στην εκκλησία? Α, πάτερ, δεν πάω στην εκκλησία. Λοιπόν, ακούστε, θα πηγαίνετε Κυριακή πρωί στην εκκλησία. Δοκιμάστε και θα ειδείτε. Μετά από τις 10 που τελειώνει η εκκλησία, πηγαίνετε στο ταξί σας. Θα δείτε πόση δουλειά θα σας δώσει ο Θεός. Και τα χρήματα θα βρίσκουν τόπο μέσα στο σπίτι σας. Δοκιμάστε, θα το ειδείτε. Το αισθάνομαι ανάγκη να το πω. Υπάρχουν φορές που δεν ξέρω, δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου, ή παίζει το ραδιόφωνο, ή δεν έχει διάθεση να ακούσει ο οδηγός. Όπως θέλετε πάτε το. Αισθάνομαι μέσα μου να μετρώει. Αισθάνομαι ότι μπήκα, 10 λεπτά είναι όλο το ταξίδι, δεν είναι παραπάνω, 10 λεπτά είναι. Ότι μπήκα μέσα σε ένα αυτοκίνητο και δεν χρησιμοποίησα αυτά τα 10 λεπτά. Και αισθάνομαι τύψεις. Γιατί δεν είπα μια κουβέντα εις αυτόν τον άνθρωπο, εις αυτόν τον οδηγό? Έτσι πρέπει να αισθανόμαστε. Σας το λέω αλήθεια. Πάρτε παράδειγμα τους αιρετικούς. Δεν τους βλέπετε.
Μόλις σταθούν δίπλα σας τι κάνουν? Ανοίγουν το στόμα τους και αρχίζουν να λένε. Δεν είναι ντροπή μας? Δεν είναι ντροπή μας? Εμείς που έχουμε την αλήθεια, να μην την πούμε στους αδελφούς? Να μην βοηθήσουμε τους αδελφούς? Βλέπετε λοιπόν ότι η εντολή «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» δεν είναι για τους 11 μαθητές. Είναι για όλους τους πιστούς όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Και σας το είπα, άμα πιστός, άμα Απόστολος. Από τη στιγμή που γίνεσαι πιστός, ταυτοχρόνως γίνεσαι και Απόστολος. Η Αποστολή όμως δεν σημαίνει μόνον ότι πηγαίνω σε έναν άλλον τόπο. Έτσι θα πείτε κάπως το πράγμα. Είσαι αγνώστους ανθρώπους να κηρύξω τον Χριστό? Αγαπητοί μου, ο διπλανός μας άνθρωπος. Ακούτε, ο διπλανός μας άνθρωπος περιμένει τον Ιεραπόστολον πιστών να τον οδηγήσει στον Χριστό, έστω κι αν ο διπλανός μας είναι βαπτισμένος άνθρωπος. Τον βλέπετε λυπημένο, τον βλέπετε με πένθος, τον βλέπετε σε μια κατάσταση δεν ξέρω τι. Ανοίξτε το στόμα, πείτε δύο κουβέντες. Βέβαια πρέπει, θα μου πείτε, να ξέρουμε μια τέχνη. Να σας πω, λέει μια κουβέντα, ανάγκη τέχνας κατεργάζεται. Και εγώ θα σας έλεγα με μια τροποποίηση, η αγάπη τέχνας κατεργάζεται. Λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις. Αν αγαπάς, πραγματικά αγαπάς, αγαπάς τον Θεό να μην τον ζημιώσεις και τη δόξα του, ούτε τον πλησίον σου. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πω ότι ξόφλησα, έκανε το καθήκον μου, να, ας πούμε, δεν προσέχουν, δεν ξέρω τι, δεν ξαναπάω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Θα πάθω αυτό που έπαθε ο προφήτης Ιερεμίας. Ξέρετε τι έπαθε, διαβάζω στο πρώτο κεφάλαιο της προφητείας του, του βιβλίου του. Του είπε ο Θεός να κάνει η αποστολή, να βγει να προφητεύσει. Και λέει, Κύριε, δεν μπορώ. Είμαι μικρός, είμαι, ακούστε, είμαι μικρός, άγουρος, δεν μπορώ. Και έπεσε φωτιά στα κόκαλα του Ιερεμίου. Φωτιά! Άρχισαν να τρίζουν τα κόκαλα του. Και αισθανόταν πολύ άσχημα. Και δεν μπορούσε να ησυχάσει. Άρχισε να ομιλεί και πάψαν τα κόκαλα του να τρίζουν και να φλογίζονται. Αυτό είναι. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε το χρέος μου το έκανα, ξόφλησα. Δεν μου λέτε, η αγάπη ξοφλά? Εάν δεν ξοφλάει η αγάπη, ούτε η Ιεραποστολή ξοφλάει. Και δεν μπορούμε να λέμε χρέος. Ο Απόστολος, συγγνώμη, το κίνητρο της Ιεραποστολής δεν είναι χρέος, αλλά είναι η αγάπη. Κανένα λογαριασμό, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν πρέπει να χρωστάτε. Ακούστε, κανένα λογαριασμό. Ούτε οικονομικών λογαριασμών, τίποτα. Να μπορούμε γρήγορα να ξοχλούμε, αγαπητοί μου. Τι σπουδαίο πράγμα. Ακούστε, μη χρωστάτε. Όσο μπορείτε, μη χρωστάτε. Όσο μπορείτε, απλώντε τα χέρια σας και τα πόδια σας. Μη χρωστάτε. Μη συνηθίστε να χρωστάτε. Δεν καμιά φορά χρωστάμε, δεν τρέχουμε γρήγορα να τα ξοφλούμε. Ακούστε, γρήγορα να τρέχουμε να τα ξοφλούμε. Μην τα καταχρώμεθα. Μην λέμε δώσ' μου στον άλλον χρήματα και δεν τα επιστρέφουμε ποτέ. Προσέξτε την αμαρτία. Είναι φοβερό πράγμα. Λοιπόν, λέει ο Απόστολος, κανένα λογαριασμό δεν θα χρωστάς παρά μόνο έναν. Ανεξοφλήτως θα το χρεωστάς. Το λογαριασμό της αγάπης. Μηδενή. Μηδεμίαν. Μηδέν, συγγνώμη, μηδενή μηδέν οφείλεται η μη το αγαπάν αλλήλους. Ακούσατε, μηδενή, σε κανέναν, μηδέν, τίποτα να χρωστάτε. Ένα χρέος, να αγαπάτε τους άλλους ανθρώπους. Μόνο η αγάπη μένει ανεξόφλητη. Συνεπώς, και η Ιεραποστολή μένει ανεξόφλητη. Πρέπει να συνειδητοποιεί ο πιστός ότι έχει διαρκώς ανεξόφλητο το χρέος της Ιεραποστολής. Δεν χρειάζονται ειδικά προσόντα. Θέλετε ακόμη? Μόνο τρία χρειάζονται. Η πίστη, η αγάπη και η γνώση του Θεού. Η πίστη, η αγάπη και η γνώση του Θεού. Δεν χρειάζεται ούτε η ευγλωτία, ούτε η πολύ λεγόμενη θύραθεν γνώσης και σοφία, ούτε ειδικά διπλώματα, ούτε άλλα προσόντα. Έχεις φλόγα στην καρδιά σου. Πιστεύεις στον Θεό, τον αγαπάς,
Τον γνωρίζεις το Θεό? Έχεις εμπειρία από το Θεό? Άρχισε να ομιλείς. Αυτό που θα πεις θα πιάνει στις καρδιές, γιατί είναι καρπός της πίστεως, της αγάπης και της γνώσεως του Θεού. Ακόμα παράξενο, ούτε υλικά πράγματα χρειάζονται. Σήμερα ξέρετε, όταν μιλάμε για αποστολή, όλο μιλάμε για χρήματα. Έχουμε χρήματα. Αγαπητοί μου, τα υλικά χρήματα, πράγματα δεν χρειάζονται για την επιτυχία της αποστολής. Θα μου πείτε, είμαι ουτοπιστής, είμαι εκτός πραγματικότητας. Μια γυναίκα στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους εξεχριστιάνισε ένα μεγάλο μέρος του εσωτερικού της Μικράς Ασίας με τη λέτη. Με ένα σταυρό από κλιματόβεργα. Τίποτα άλλο δεν είχε. Αλλά και οι Απόστολοι κατέκτησαν τον κόσμο με την πτωχία των και την ασημότητά των. Τι είχαν οι Απόστολοι? Είχαν υλικά μέσα, είχαν συντάξεις, είχαν ταξίδια, χρήματα, είδαν πιστώσεις, επιχορηγήσεις. Τι είχαν οι Απόστολοι? Στο βάθος ούτε υλικά πράγματα χρειαζόμαστε. Γράφει ο Απόστολος Παύλος: διαδόξεις και ατιμίας, πως και κινήτω, δια δυσφημίας και εφημίας, ως πλάνη και αληθείς, ως αγνοούμενοι και επιγυνοσκόμενοι, ως αποθρίσκοντες και ειδού ζώμεν, ως παιδευόμενοι και μη θανατούμενοι, ως λυπούμενοι αείδε χαίροντες, ως πτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Β' Κορινθίους 6,8. Είναι χαρακτηριστικό ακόμη ότι αποτινόμενος ο Κύριος προς τον επίσκοπο της Φιλαδελφίας του υπενθυμίζει και του λέγει ότι μικράν έχεις δύναμη και ετήρησας μου των λόγων και ου κυρνήσω το όνομά μου. Ποια είναι αυτή η μικρά δύναμη? Είναι δυνατόν πρώτον να αναφέρεται εις το ολιγάριθμο των πιστών της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας, διότι το άσημο σε Εκκλησία από πλευράς εξωτερικής εμφανίσεως, είτε εις την μετριότητα των οικονομικών μέσων της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας, είτε εις τα εξωτερικά προσόντα και προτερήματα του Επισκόπου, όπως είναι η σωματική αντοχή, όπως είναι η ευγλωτία, είτε μάλλον σε όλα αυτά. Σε όλα αυτά είδατε ότι μικράν έχεις δύναμη και τήρησάς μου των λόγων και ου κυρνήσω το όνομά μου. Ποιον λόγον? Ότι ίσκησες Ιερ Αποστολή. Εγώ σου ίνιξα πόρτα, εσύ την ίσκησες και δεν αρνήθηκες το όνομά μου, αλλά το διδάσκεις, το κηρύσεις, το ομολογείς. Πολλάκις ο Κύριος δίδει, πολλάκις μικρά κατά κόσμο δύναμη, ώστε οι επιτυχίες του κηρύγματος του Χριστού να μην είναι επιτυχίες κατά κόσμον, όπως είναι οι γνώσεις, είναι οι ρητορίες κλπ, αλλά να είναι επιτυχία κατά Χριστόν. Ο Απόστολος Παύλος λέει, αν και ιδιώτης των λόγων, ερμηνεύει ο Ρος Χρυσόστομος, ο Παύλος ιδιώτης θα πει αγράμματος, αν και ιδιώτης των λόγων, αγράμματος εις των λόγων. Γράφει στους Κορινθίους, δεν ήρθα, λέγει, να τη λέγει, καγώ ελθόν προς ημάς αδελφοί, λέει στους Κορινθίους, ήλθον ου καθυπεροχήν λόγου, να σας μιλήσω όμορφα, η σοφίας καταγγέλων ημίν το μαρτύριον του Θεού, και εγώ εν ασθενεία και εν φόβο και εν τρόμο πολλό εγενόμην προς ημάς, και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου ουκ εν πυθής ανθρωπίνη σοφίας λόγης, αλλά εν αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως. Ορίστε. Ακόμη πρέπει να σημειωθεί ότι τις ευκαιρίες τις δίδει μόνον ο Θεός. Ιδού, λέγει, δέδωκα ενώπιον σου θύρα ανεωγμένη. Εγώ έδωσα σε σένα θύρα ανεωγμένη. Δεν την άνοιξες εσύ, εγώ την άνοιξα την πόρτα, λέγει ο Κύριος. Εμείς δεν έχουμε παρά να ανακαλύπτουμε τις ευκαιρίες αυτές και να τις εκμεταλλευόμεθα. Αν ακόμη εις το ιεραποστολικό μας έργο παρουσιάζονται δυσκολίες, που οπωσδήποτε θα παρουσιάζονται δυσκολίες, είναι ένα στοιχείο γνησιότητα στο ιεραποστολικό έργο να παρουσιάζουν δυσκολίες, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ουδείς δύναται κλείσε αυτήν. Το είπε ο Κύριος. Δεν μπορεί να κλείσει κανένας την πόρτα. Δυσκολίες, αλλά κανείς δεν μπορεί να κλείσει την πόρτα.
διότι ο Χριστός είναι ο έχων την κλίν του Δαβίδ, ο ανοίγων και ουδής κλείσει και ο κλείων και ουδής ανοίξει. Αν πιέζει ακόμη το στήθος του πιστού ο όγκος του κακού, όπως είναι η εποχή μας, και της απιστίας και της αρνήσεως, δεν έχει παρά να μελετήσει το τι συνέβη στον Απόστολον Παύλον όταν επεσκέφθη την Κόρινθον, που ετρόμαξε από τη διαφθορά της τότε, στα μισά του πρώτου αιώνα. Το 51 είχε. Ετρόμαξε από τη διαφθορά της Κορίνθου, σκέτη πορνική πόλη. Και λέει, πω πω, να φύγω, να φύγω, να φύγω. Και εμφανίζεται ο Κύριος και του λέγει του Παύλου, Πράξεις 18,10, μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις, διότι λαός εστίμη πολλής εν τη πόλη ταύτη. Και έμεινε ο Απόστολος Παύλος 18 μήνες Κυρίσσων Χριστών στην Κόρινθο. Ακόμη ο προφήτης Ηλίας, αγαπητοί μου, παρεπονείται ότι έμεινε μονότατος, ενώ ένα πλήθος λαού 6.000 άνδρες δεν είχαν κάμψει γόνοι στον Βάλ και έμειναν πιστοί στον αληθινόν Θεόν. Ποτέ λοιπόν δεν πρέπει να καταλάβει η απογοήτευση στην ψυχή μας. Ίσως να πει κάποιος, χαμένος κόπος, χαμένος κόπος. Να, είπα, δεν βλέπεις τώρα τι κάνει. Θα είχα πολλές προσωπικές ιστορίες να σας πω. Αλλά αρκούμε σε αυτό που λέει ο Ρος Χρυσόστομος. Ίσως μου πεις, λέγει, ότι αυτός που άκουγε χθες το κήρυγμά σου, τώρα το βράδυ είναι στο απέναντι καπηλιό και πίνει κρασί. Και τι έκανες? Θα σου απαντήσω. Ναι, είναι στο καπηλιό και πίνει κρασί, αλλά δεν το πίνει όπως θα το πίνει αν δεν άκουγε το κήρυγμά μου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πίνει το κρασί, αλλά τον τρώει και ο λόγος ο δικός μου. Αυτά που του είπα τον βασανίζουν, και αυτά μπορεί να γίνουν αιτία να επιστρέψει. Εν τούτης, και σε τόπο και σε χρόνο απροσδόκητον, μπορούμε, αγαπητοί μου, να δούμε το αποτέλεσμα του κόπου μας. Σας είπα θα είχα πολλές ιστορίες να σας διηγηθώ, δεν παίρνει ο χρόνος. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αν δεν θερήσουμε, δεν εστάλθημεν για να θερήσουμε, αλλά για να σπείρουμε. Ο Ιεραπόστολος δεν θερίζει, ο Θεός θερίζει. Εμείς θα σπείρουμε, εμείς θα πούμε, το παρακάτω ο Θεός θα το κάνει. Θα θερήσει ο Θεός εν ημέρα κρίσεως. Αυτό είναι δικό του θέμα, δεν είναι δικό μας θέμα. Στις αντιξοότητες, τέλος, πρέπει να δεχόμεθα τη βεβαίωση του Κυρίου, που λέγει στον Απόστολο Παύλο, μη φοβού, διότι εγώ μετά σου. Πότε το είχε πει αυτό? Άμα ήταν στην Ιερουσαλήμ. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου. Έτσι, αγαπητοί μου, αν αγαπάμε τον Κύριο και πιστεύουμε βαθιά εις αυτόν, εμείς πρώτοι θα κινήσουμε να κάνουμε μια αποστολή. Πριν προλάβει ο Κύριος να μας πει, πήγαινε εκεί και πες εκείνο και εκείνο. Γιατί? Διότι θα έχουμε φιλοτιμηθεί από την αγάπη μας προς τον Χριστόν. Αυτός που αγαπά είναι και φιλότιμος άνθρωπος. Είναι και φιλότιμος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν θα σπεύσουμε φιλοτιμούμενοι να μιλήσουμε για τον Χριστό, θα τον κηρύξουμε παντού, στο σπίτι μας, στο δρόμο, στο λεωφορείο, στην εργασία, στην εξοχή, παντού, ευκαίρος, ακαίρος. Η Ιεραποστολή μας θα είναι η καλύτερα έκφραση της αγάπης μας προς εκείνον και την Εκκλησία. Με το σημερινό μας θέμα, δεν τελειώσαμε, με το σημερινό μας θέμα κλείομαι, αγαπητοί μου, τα θέματα τα πρώτου Πάσχα. Την ερχομένη Κυριακή των Βαΐων, βεβαίως, ομιλία δεν θα έχουμε. Θα επανέλθουμε πρώτα ο Θεός την Κυριακή του Θωμά. Την Κυριακή του Θωμά. Ίδια μέρα, ίδια ώρα, ίδιος τόπος. Να σας κάνω μια ανακοίνωση ενός προγράμματος εξομολογήσεως. Αύριο Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, 13 Απριλίου,
Θα βρίσκομαι στον Άγιο Στυλιανό όλη μέρα, όπως κάθε Δευτέρα. Αύριο μόνο. Φυσικά την Μεγάλη Δευτέρα δεν θα είμαι. Μόνον αύριο. Την Τρίτη, από τις 9 και πέρα, θα εξομολογώ μόνον μαθητόκοσμων, μαθήτριες, ιδίω μαθήτριες του Ανωτέρου Κατηχητικού Σχολείου, εις αυτό το χώρο. Προσέξτε, δεν θα έρθει καμία κυρία, κανένας κύριος την ημέρα της Τρίτης. Εάν θα έλθει, θα τον εδιώξω. Να εξηγούμε. Θα του πω ότι δεν είναι η ημέρα για τους μεγάλους, είναι για τον μαθητόκοσμο. Δεν θα δεχθώ κανέναν μεγάλον. Εσείς, υπάρχουν μερικοί που βρίσκουν τρόπο. Θα με λυπηθεί. Όχι, δεν θα λυπηθώ. Είναι η μέρα για τους μαθητάς. Για τους μεγάλους είναι η Δευτέρα. Η Δευτέρα. Μόνο η Δευτέρα. Τρίτη λοιπόν, από τις 9 το πρωί εδώ στον Άγιο Χίλιο, μαθητόκοσμος. Κυρίως οι μαθήτριες του Ανωτέρου Κατηχητικού Σχολείου Θηλαίων. Αν η κόρη σας δεν ήρθε απόψε και λοιπά, ειδοποιήστε να ξέρει να έρθει να εξομολογηθεί. Την Τετάρτη το πρωί θα εξομολογήσω στο 303 ΠΕΒ. Εκεί πάλι τον μαθητόκοσμο. Αν κανείς τεχνίτης θα ήθελε μετά την 12η, επειδή υπάρχουν εδώ τεχνίτες, μετά την 12η. Γιατί 12 χτυπάει η σιρήνα. 12 ή 12.30. Δεν χτυπάτε τώρα σιρήνα για φαγητό? Αλλάξατε το πρόγραμμα. Καλά. Καλά. Όταν θα ξαναμιλήσω τους νέους, τότε θα δω και όποιον μεγάλον θα ήθελε να με δει εκεί επί τόπου. Την Πέμπτη θα εξομολογήσω στο μοναστήρι. Όλη μέρα όπως συνήθως την Πέμπτη. Την Παρασκευή θα κατέβω στη Λάρισα με κάτι δουλειές και θα επανέλθω στο Στόμιο. Μετά τις 3 θα εξομολογήσω εκεί το κατηχητικό σχολείο του Σταμείου και όσους μεγάλους εκεί ντόπιους βρω, όσοι έρθουν. Συνεπώς, έως εκεί τερματίζεται το πρόγραμμα της εξομολογήσεως. Μετά Σαββάτο, Κυριακή πλέον βαΐων και λοιπά, μπαίνουμε λειτουργίες, πρωί, απόγευμα, ακολουθίες, πυκνές, μεγάλη εβδομάδα. Θα παρακαλέσω πολύ να το γνωρίζετε ότι δεν θα εξομολογήσω πέραν της Παρασκευής κανένα. Μην έρθετε κάποιοι άνθρωποι τη Μεγάλη Εβδομάδα και μου πείτε θέλω εξομολόγηση. Έφτασαν κάποτε άνθρωποι να έρθουν Μεγάλο Σάββατο έως τις 10, 10 και μισή για εξομολόγηση το βράδυ. Που να μην προλάβεις, μου συνέβη, να πληθώ για την Ανάσταση σε 10 η ώρα να αρχίσω με την ακολουθία. Ούτε πρόλαβα να πληθώ. Άμα πηγαίνει κανείς έτσι να κάνει μια λειτουργία, πάει αγανακτισμένος, πάει άσχημα, δεν είναι καλά. Να μην λειτουργήσουμε σωστά, όμορφα. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα παρακαλώ είναι της εξομολογήσεως. Ακόμη θα παρακαλώ.